Πάμε να κάνουμε κάποιε εισαγωγικέ παρατηρήσει για το πρώτο μα πρόγραμμα. Ιδίω αν ερχόμαστε από CC, νομίζω θα κάνουμε κάποιου συνειρμού. Αν δεν ερχόμαστε από CC, τότε αυτά τα οποία θα πούμε μπορεί να φαίνονται λίγο ακαταλαβίστικα. Έτσι. Αλλά παρόλα αυτά θα μείνουμε στην ουσία του πράγματος, του τι πρέπει να ξέρουμε στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε. Οπότε, η πρώτη παρατήρηση είναι ότι ο κώδικα μα πρέπει να βρίσκεται υποχρεωτικά μέσα σε μια κλάση. Έτσι, στην οποία δίνουμε ένα όνομα, εδώ δίνουμε το χαλό. Είναι καλή πολιτική να έχουμε το ίδιο όνομα στην κλάση με το όνομα του αρχείου στο οποίο το αποθηκεύουμε. Και πάντα η λέξη κλειδί κλάση ακολουθείται από το όνομα που επιλέγουμε και έπειτα ο κώδικα μα είναι μέσα σε άγγιστρα. Αν γυρίσουμε λίγο πίσω στον κώδικα εδώ. Θα παρατηρήσουμε πρώτον ότι το κλάσμα μας το κάνει πορτοκαλί, που σημαίνει ότι είναι μία λέξη κλειδί τη Java. Εντάξει. Και αμέσως μετά αυτό το επιλέγουμε εμείς, είναι το όνομα της κλάσης και πρέπει να είναι το ίδιο με το όνομα του αρχείου στο οποίο περιέχεται. Εντάξει. Είναι μια καλή πολιτική και θα αποκτήσει και νόημα στο μέλλον γιατί πρέπει να συμβαίνει αυτό. Αμέσως μετά έχουμε τα άγγιστρα όπου στα άγκιστρα παρατηρούμε ότι ανοίγει αγγίστρο και κλείνει άγγιστρο. Λέμε ότι αυτά είναι τα άγκιστρα της κλάσης και μέσα στο χώρο που περικλείουν αυτά τα άγκιστρα μπορούμε να πάμε να γράψουμε τον κώδικά μα. Αυτέ λοιπόν είναι οι παρατηρήσει αναφορικά με τον κώδικα τη κλάση. Αν ερχόμαστε από C, πολύ μεγάλη διαφορά είναι το γεγονό ότι πρέπει υποχρεωτικά όλο ο κώδικα να βρίσκεται μέσα σε μία κλάση. Εντάξει. Τώρα, δεύτερη παρατήρηση είναι ότι μέσα στην κλάση έχουμε τι μεθόδου και μάλιστα έχουμε τη μέθοδο main. Έτσι. Η μέθοδος main τώρα είναι το σημείο αφετηρία του προγράμματός μας. Οφείλει να λέγεται main και ο κωδικάς της πάλι είναι μέσα σε άγκιστρα. Πάμε πάλι εδώ και βλέπουμε όλο αυτό το πράγμα είναι η δήλωση της main. Αμέσως μετά ανήκει άγκιστρο, κλείνει άγκιστρο και ο κώδικας βρίσκεται πάντα ένα tab δεξιά. Όταν ανήκει και κλείνει άγκιστρο πάντα ο κώδικας είναι ένα tab πιο δεξιά. Εντάξει. Τώρα, να δούμε λίγο τα πινελίκια γιατί το main καταρχάς λέμε ότι είναι το σημείο αφετηρίας του προγράμματος. Τι σημαίνει όλο αυτό είναι η δήλωση του main, αμέσω μετά ανοίγει το άγκιστρο και αμέσω μετά έχουμε εδώ πέρα μια εντολή όπω λέμε. Άρα λοιπόν, με το πατάμε στο play για να παίξει το πρόγραμμα, αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι βρίσκει πια είναι η main, πηγαίνει στο άγκιστρο τη και αρχίζει και τρέχει μία-μία διαδοχικά τι εντολέ τη μία κάτω από την άλλη. Θα κάνουμε μία πολύ μικρή συζήτηση για το τι είναι όλα αυτά τα μπινελίκια τα οποία βρίσκονται αριστερά και δεξιά της main και θα τα μελετήσουμε πολύ αναλυτικά όταν θα μιλήσουμε για τις μεθόδους. Έτσι. Έχουμε καταρχάς το public που σημαίνει ότι έχουμε δημόσια πρόσβαση στη main. Έχουμε το static που σημαίνει ότι μπορούμε να την καλέσουμε χωρίς να φτιάξουμε κάποιο στιγμιότυπο της κλάσης. Έχουμε το void που σημαίνει ότι δεν έχουμε επιστρεφόμενη τιμή. Και έχουμε επίσης και αυτό εδώ το πράγμα, το οποίο είναι στην ουσία ο τρόπος που διαχειρίζεται η Java τα ορίσματα γραμμής εντολής. Τώρα, αν η Java τώρα είναι η πρώτη σου γλώσσα, όλα αυτά δεν βγάζουν κανένα απολύτω νόημα. Μπορεί να τα αγνοήσει τελείω. Και τι θα κάνει όμω, θα ξέρει ότι με το που ξεκινά να γράφει το, το πρώτο σου πρόγραμμα, πρέπει να γράψει class, να βάλει ένα όνομα στην κλάση, ανοίγει άγκιστρο, κλείνει άγκιστρο εδώ κάτω. Αμέσω μετά θα γράψει αυτό το πράγμα, έτσι, κατευθείαν, χωρί συζήτηση, όπω το βλέπει σε κάθε πρόγραμμα. Ανοίγει άγκιστρο, κλείνει άγκιστρο. Και εδώ στην αναμεσάδα θα πηγαίνει και θα βάζει τι εντολέ σου. Έτσι. Αν τώρα έρχεσαι από ένα υπόβαθρο όπω τη C, τότε βέβαια αυτέ οι λεξούλε βγάζουν κάποιο νόημα γιατί έχουν αντίστοιχη τελείω χρήση με αυτά τα οποία έχουμε δει στη C. Πάμε να συνεχίσουμε με τη μοναδική έντολη του προγράμματος, η οποία είναι αυτή εδώ. Και εδώ πέρα να κάνουμε κάποιε παρατηρήσει. Βλέπουμε system, βλέπουμε τελεία, βλέπουμε out, βλέπουμε τελεία, βλέπουμε print len, βλέπουμε ανοίγει παρένθεση, κλείνει παρένθεση, ένα ερωτηματικό στο τέλο και μέσα στη μέση βλέπουμε ε, το hello world. Να κάνουμε μια συζήτηση για το τι είναι το καθένα από αυτά. Το πιο σημαντικό που θέλω να κρατήσει είναι ότι το hello world είναι μια συμβολοσειρά. Μια συμβολοσειρά είναι μια σειρά από σύμβολα, εντάξει, από χαρακτήρε δηλαδή. Έχουμε δηλαδή μια σειρά. Έχουμε πρώτο το H, μετά το Ε, μετά το I, L, L, O κτλ. Είναι σύμβολο σειρά γιατί τα σύμβολα περικλείονται σε διπλά εισαγωγικά. Με το που βλέπει διπλά εισαγωγικά και μέσα στη μέση μπορεί να έχει οποιαδήποτε σύμβολα, αυτό θα το λέμε σύμβολο σειρά. Και ω χαρακτήρε δούνται δηλαδή τα γράμματα, οι αριθμοί και τα σύμβολα. Έτσι. Τώρα, η println είναι μια εντολή. Δέχεται ω όρισμα, δηλαδή μέσα σε παρενθέσει, μια σύμβολο σειρά. Πηγαίνουμε και εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας λοιπόν στην print elen. Δέχεται ως όρισμα μια συμβολοσυρά, τυπώνει τη συμβολοσυρά στην έξοδο και έπειτα τυπώνει και μια αλλαγή γραμμή. Η αλλαγή γραμμή είναι αυτό εδώ. Εντάξει, τύπωσε και κάνει επίση και μια αλλαγή γραμμή. Συνεπώ, αυτό το οποίο θα κάνει αυτή η εντολή print ln hello world θα είναι ότι θα τυπώσει το hello world και στη συνέχεια θα κάνει και μια αλλαγή γραμμή. Υπάρχουν πολλέ εντολές, παραδείγματο χάρη η print, που δεν κάνει αλλαγή γραμμή. Για πάμε να το δούμε λίγο αυτό, να το καταλάβουμε. Έχουμε λοιπόν εδώ την print ln, εστίαση το ενδιαφέρον σου μόνο σε αυτό εδώ το πέρα το κομματάκι. Είναι σαν να του λέμε τύπωσε που στην κονσόλα κάτω το hello world. Αυτό είναι σαν να του λέμε, εντάξει. Και υπάρχουν πάρα πολλέ τέτοιε συναρτήσει, τι οποίε πρέπει να τι μάθουμε αναλυτικά. Αν αυτό εδώ πέρα το σβήσω και κρατήσω μόνο το print και το ξανατρέξω λίγο το πρόγραμμά μου, θα κάνουμε τώρα μία παρατήρηση. Παρατήρηση, έχουμε Hello World και αμέσως μετά κολλητά αυτό εδώ πέρα το κειμενάκι το οποίο το βγάζει σχεδόν πάντα όταν τρέχουμε ένα πρόγραμμα. Έτσι. Αλλά παρατήρησε ότι όταν είχαμε την println τότε άφηνε και ένα κενό ακριβώς από κάτω. Έτσι και το κενό το οποίο άφηνε ακριβώς από κάτω ήταν λόγω του ότι του λέμε κάνει στην ουσία και μία αλλαγή γραμμής. Άρα λοιπόν εδώ που το ξανατρέχω τώρα βγάζει το Hello World και αυτό εδώ πέρα το κενό που βλέπεις είναι η αλλαγή γραμμής. Αμέσως μετά το hollow World έγινε μία αλλαγή γραμμής και πήγε στην από κάτω γραμμή. Η print τώρα είναι ορισμένη ως μέθοδο στο αντικείμενο out, το οποίο διαχειρίζεται την κονσόλα. Του αντικειμένου system που διαχειρίζεται γενικώ το σύστημα. Έτσι, όταν θέλουμε να κάνουμε εκτύπωση, δεν μπορούμε να γράψουμε println σκέτο κατευθείαν, πρέπει να γράψουμε system.out.println. Και αυτά θα αποκτήσουν κάποιο νόημα όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου που θα τα μελετήσουμε αναλυτικά, αλλά για την ώρα εσύ πρέπει να ξέρει ότι όταν θε να κάνει εκτύπωση στην κονσόλα, πρέπει υποχρεωτικά να γράψει system.out.println και μετά μέσα σε παρένθεση να βάλεις αυτό το οποίο θέλεις να τυπωθεί. Εντάξει, το οποίο είναι λίγο ταλαιπωρία ας πούμε, αλλά τι να κάνουμε έτσι πάνω από αυτά. Επίσης, κάθε εντολή πρέπει να ακολουθείτε από ερωτηματικό και έτσι παρατηρούμε ότι στο τέλος της εντολής print e len, γιατί η print e len είναι μια εντολή, όπως είναι και η print την οποία είδαμε, πρέπει να βάζουμε υποχρεωτικά ένα ερωτηματικό. Αυτά λοιπόν σαν εισαγωγικέ παρατηρήσει. Για την ώρα, αυτό το οποίο κρατά, εφόσον είναι η πρώτη σου γλώσσα, είναι κλάση. Βάζουμε όνομα στην κλάση, άγκιστρο υποχρεωτικά, άγκιστρο υποχρεωτικά. Όλο αυτό το κολοκύθι υποχρεωτικά, άγκιστρο κλείνει υποχρεωτικά. Και εδώ στην αναμεσάδα γράφουμε τι εντολέ μα. Η μόνη εντολή την οποία έχουμε μάθει είναι για την ώρα η print Εντάξει. Αυτά. Και αυτό θα κάνουμε και στα μαθήματα. Όσο προχωράμε δηλαδή, θα μαθαίνουμε και άλλε εντολέ και έτσι θα προχωράει το πράγμα.